δεύτερο παιχνίδι για αυτό το matchup SK Telecom εναντίον Fnatic, μια μάχη για τον τελικό. Τρέχει προς το, τρέχουν προς το παρόν οι... Ούψ. Υπάρχει μια τεράστια περίπτωση να μην ακούτε καθόλου τόση ώρα. Όχι, δεύτερο λάθος. Ναι. Αλλά αυτή τη φορά δεν φταίω εγώ. Ισχύει. Ήταν δικό μου το λάθος, θα με συγχωρέσετε. Τώρα βλέπω και το chat. Μην τα δυο μας εδώ πέρα πάλι με Gentoic. Εντάξει, μην αγχώνεστε. Δεν χάσαμε και τίποτα ουσιαστικά. Λίγο καλά λόγια για την SKT λέγαμε ότι είναι πολύ δυνατή. Τι να κάνουμε, εντάξει δεν πειράσει, μας έχει τι πλέον, το καταλάβαμε νομίζω αρκετά νωρίς, τουλάχιστον είμαστε μέσα στο παιχνίδι και θα μας ακούτε και τους δύο λοιπόν τώρα. Τέλεια. SK Telecom, κάτι θέλουν να κάνουν τώρα πάνω στο Cyanide. Βρίσκουνε και τον Cyanide, τον προσπαθούν να τον αρπάξουν, αυτός έχει ενεργοποιήσει όμως το spell του block εκεί. Ανοίγει την ασπίδα του για να κόψει το spell, κάτι το οποίο θα του δώσει πιο δύσκολο ξεκίνημα. Δεν μπορούν να κάνουν και πολλά τώρα. Έχει αναγκαστεί να πάρει λοιπόν αυτό το skill. Πόσο σημαντικό είναι να μην πικάρεις κατευθείαν το skill μόλις μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι και να περιμένεις να δεις τι θα χρειαστείς πρώτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα χρειαστείς. Για να δούμε τώρα. Οι Fnatic θέλουν και ψάχνουν μια απάντηση προς το παρόν. Πιάνεται σε ένα χούκο. Για όλο και χρησιμοποιεί το flash για να ξεφύγει. Από πολύ πολύ νωρίς τα προβλήματα για την ομάδα της Fnatic. Και να και ένα spear πάνω στον Reckless. Οι SKT δείχνουν τα δόντια τους νωρίς στο παιχνίδι με δύο πολύ δυνατά grab. Και τώρα βλέπουμε τον Cyanide να παίρνει την μπλε του χωρίς καμία βοήθεια φυσικά. Να δούμε λοιπόν αν θα ακολουθήσει να πάρει το Feral Flare. Νομίζω ότι θα το πάρει αυτό. Μην ξεχνάτε, ακόμα βρισκόμαστε στο 4,6 ή 3,6. Που δεν έχει φάει ακόμα αυτό το nerf, τέλος πάντων το Feral Flare, και ο Nocturne θα είναι πολύ πολύ δυνατός ακόμα με αυτό το item. Ακριβώς, αλλά παίζουμε ακόμα στο προηγούμενο patch, κάτι το οποίο σημαίνει και για το heal το ίδιο, την απορία που είχα πριν από δύο παιχνίδια με την απάντηση ναι. Μόλις και έχουμε επαφή στο jungle level 2, Cyanide θα βρει τον impact μπροστά του, αφήνει το ward το impact εκεί, αναγκάζεται να μαζευτεί προς τα πίσω καθώς ο Nocturne ήταν ένα level παραπάνω και θα προσπαθήσει να πάρει αυτή την αύρα ενώ ξέρει πόσοι αντιπαλοί τον βλέπουν, αλλά μία Λιώνα είναι εκεί για να τον. Να δω για να τι να κάνει, κάνει την κίνηση περιφερειακά. Για να δούμε, έρχεται όντως ο Yellowstar να σκοτώσει τον Cyanide, τον μπαιτάρει πολύ όμορφα. Λοιπόν, θα πάρει αυτή τη red buff, θα φύγει κύριος ο Cyanide. Και για άλλη μια φορά νομίζω ο Piglet έχει μείνει πίσω στο XP. Δεν θα έχει εύκολο lane. Ποιος θα νικήσει λοιπόν, 46% πιστεύουν ότι θα νικήσει Fnatic, ενώ 54% πιστεύετε ότι θα νικήσουν οι SK Telecom. Για να δούμε όμως τι μας έχετε πει κι εσείς, βασικά δεν θα το κλείσω ακόμα. Για να δούμε τώρα, XP και έχει πρόβλημα ενάντια σε όλη την ομάδα των SK Telecom. Χρησιμοποιεί το flash για να ξεφύγει, εκεί ψάχνει κάποιο τρόπο αποφυγής. Θα βρει τον impact μπροστά του, πέ και τρέχει για να φτάσει στην ομάδα του. Δεν έχει mana, δεν έχει και πολύ life το οποίο να το έχει απομείνει. Το spear έρχεται για να δώσει το first blood στην ομάδα της SKT. Πολύ καλό αυτό για την ομάδα των SK Telecom. Για άλλη μια φορά το first blood θα πάει λοιπόν στα χέρια τους και δεν είδαμε καμία κίνηση από την ομάδα των Fnatic τώρα. Και για να δούμε τον Cyanide που έχει μπλεχτεί ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Έρχεται το Fear για να διώξει μακριά τον Benji, όμως ο Impact είναι εκεί, βουτάει μέσα και ο Benji ξανά πέφτει λοιπόν με τη μία ο Nocturne και άλλο ένα kill για τους SKT που έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και κίνηση με τη μία πλέον από τον Soaz, ο οποίος έχει ανέβει και αυτός πάνω, περίεργο και πάλι το παιχνίδι, περίεργο και πάλι το laning phase. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Χρειάζεται σίγουρα βοήθεια, τώρα θα συναντηθούν πάνω στον Πουμαντού, ο οποίος πιάνει και αυτός ένα hook πάνω στον Reckless, αλλά δεν είναι αρκετό. Κάτω και ο Yellowstar με το Zenith Blade παίρνει το kill. 1-2 το score, βέβαια το support της ομάδας Fnatic τελικά θα πάρει αυτό το kill. Κάτι όμως είναι και ένα kill να απαντήσουν στα δύο πρώτα πολύ γρήγορα από πλευρά της SKT που έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά σε αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε όμως αν θα μπορέσουν οι Fnatic τελικά να βρουν ένα ρυθμό επιτέλους σε αυτή τη σειρά best of 3 για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό. Αν και οι SKT έχουν πραγματικά μπει πάρα πολύ δυνατά μέσα. Είναι ο τρόπος να νικάζει μια ευρωπαϊκή ομάδα συγκεκριμένα, γιατί μην ξεχνάμε η SK Telecom είναι μια κορεάτικη ομάδα, το έχουν συνηθίσει άλλωστε και ο τρόπος λέει να νικάνε μια ευρωπαϊκή ομάδα είναι ακριβώς να κάνουν αυτό το πράγμα μια σφιχτική πίεση πάνω τους και φυσικά οι Ευρωπαίοι δεν το έχουν συνηθίσει αυτό και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν.
ίσως να είναι αυτό, ίσως να είναι απλά ότι η SKT είναι ομαδάρα. Είναι πάρα πολύ δυνατή ισχύ και πίεσαν πάρα πολύ στην αρχή του παιχνιδιού. Ανάγκασαν τον Nocturne εκεί σε γρήγορο, σε άλλη επιλογή σπέλη από την οποία άλλο θα ήθελε. Σίγουρα, αν ήταν με τα σωστά του σπέλ στο level 2 μπροστά από αυτή τη Σιβάνα, μπορεί να είχε βγάλει εκείνο το First Blood. Παρ' όλα αυτά, είχε το spell block. Αυτό ήταν που έπρεπε να κάνει για να αποφύγει τον grab στην αρχή του παιχνιδιού. Επίσης, λίγο αργότερα, με άλλο ένα πολύ επιτυχημένο gank. Hook, συγγνώμη, κατάφεραν να κάψουν και ένα flash ακόμα από την ομάδα της Fnatic και αυτό νομίζω τους βοήθησε αρκετά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού για να βγάλουν αυτά τα δύο kill, στα οποία μάλλον βασίζονται για να συνεχίσουν την πίεση. Ο Σόας εκεί αμέσως απομακρύνεται από το κίνδυνο χρησιμοποιώντας το flash του μόνο στην ιδέα ότι ο Benji μπορούσε να κάνει κάποιο engage με τον πύργο. Και νομίζω ότι αυτό το turret θα πάει λοιπόν στα χέρια των SK Telecom. Φυσικά οι Fnatic έχουν και αυτοί οι τρία members τους στο top lane. Μπορούν και μάλλον θα πάρουν αυτό το turret, καθώς ο Impact, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να κάνει κάποιο defense. Έχει μείνει για άλλη μια φορά πίσω στο XP και βλέπουμε να καθαρίζει μόνο τη ζούγκλα. Γνωστός αγώνας δρόμου για τα towers στο top και στο bot lane εξελίσσεται για μία ακόμα φορά σε ένα game σε αυτό το All Star. Δεν βρίσκει νικήτρια γραμμή από τις δύο ομάδες, καθώς οι πύργοι πέφτουν σχεδόν ταυτόχρονα. 1-1 λοιπόν στα tower, 1-2 μπροστά στα κελί SKT, και αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι ουσιαστικά η διαφορά του First Blood όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι. Κάτι το οποίο μας δείχνει πως οι Fnatic είναι μέχρι στιγμής μπορούν μάλλον με μία κίνησή τους να γυρίσουν τούμπα τα πράγματα και να βγουν αυτοί, έστω και με μία μικρή διαφορά μπροστά. Αλλά για να δούμε πρώτα τι θα γίνει μετά από αυτή την κίνηση του Thresh εδώ. Που πάει και θα wardάρει λοιπόν αυτό το boost. Νομίζω είναι ένα κλασικό ward το οποίο βλέπουμε για να αποτρέψει κάποιο gank το οποίο θα προσπαθήσουν να κάνουν οι δύο junglers. Ο Faker τώρα, κοιτάξτε πόσο aggressive πάει. Μάλλον και αυτός μόνο για ένα ward πηγαίνει εφόσον δεν υπάρχει η red buff. Κρύβεται και πολύ καλά, κάνει πίσω από το wave του XP και καθώς ο Faker έχει φτάσει ξανά στο lane. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και για τους υπόλοιπους συμπαίκτες οι οποίοι πιέζουν την περιοχή του δράκου αυτή τη στιγμή ακριβώς καθαρίζοντας ό,τι ward υπάρχει εκεί. Benji λοιπόν βρίσκει και το δρόμο και τον Dragon Pit πατώντας τη λατέρνα. Ξεκινούν το δράκο εδώ οι SKT για να δούμε αν θα καταφέρει ο Σοάζ να κάνει κάποια περίεργη κίνηση και να προσπαθήσει να στερήσει αυτό το global objective από πλευράς SKT, αν και είναι πολύ παράτολμο. Είναι πολύ παράτολμο, αλλά κοιτάξτε το Cyanide είναι ακόμα level 3 και δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάτι. Ένα Sonic Wave φυσικά δεν είναι αρκετό για να το κλέψει. Θα το κάνει secure λοιπόν ο Benji με αυτό το smite. Και πολύ γρήγορα οι SK Telecom θα πάρουν αυτό το δράκο και θα περάσουν καθαρά νομίζω με 900 gold μπροστά. Και για να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα solo lanes που παίρνουν experience και gold αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την Vayne μόνη της στο top lane να φαρμάρει. Έναν Reckless ο οποίος καλείται ουσιαστικά να βγάλει τη δύναμη για την ομάδα της Fnatic, αφού είναι ο μόνος που παίρνει solo XP και farm αυτή τη στιγμή στο χάρτη. Nocturne και Lee Sin καθαρίζουν παράλληλα τη ζούγκλα τους, έχουν μείνει αρκετά πίσω και οι δύο. Ο Πέκε επίσης είναι αρκετή ώρα solo στο mid, αλλά είναι ένα level πίσω. Τα πράγματα δεν είναι πολύ πολύ καλά αυτή τη στιγμή για την Fnatic, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν θέλει να κάνει κανένα engage. Νομίζω αυτά τα rotation έχουν σίγουρα βλέψει και σε kills του SK Telecom, αλλά φυσικά τους έχουν δώσει και ένα level advantage όπως άλλωστε βλέπουμε. Ακριβώς. 8,5 λεπτά στο παιχνίδι, πολύ πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά και πάλι οι SKT κοντεύουν να κάνουν μία διαφορά χιλίων goal. Έχουν πάρει λοιπόν ένα global objective, έναν δράκο. Από ένα tower μοιράζονται οι δύο ομάδες και το first blood. Είναι πολύ πολύ μικρή διαφορά, αλλά και πάλι οι SKT είναι οδηγοί σε αυτό το παιχνίδι. Και θέλουμε να δούμε αν και πώς κιόλας μπορούν οι Fnatic να πάρουν λίγο το lead. Το χρειάζονται, είναι αλήθεια. Το χρειάζονται και νομίζω ότι έχουν ένα composition το οποίο θα δουλέψει πάρα πολύ καλά σε αυτό το late game. Με αυτή τη vein και φυσικά με το καινούριο Nocturne, άμα παιχτεί έτσι damage, η αλήθεια είναι ότι θα βγάζει πολύ πολύ damage στο late game. Φυσικά δεν έχουν κάποιον 100% tank χαρακτήρας, αλλά υπάρχει και αυτό το wild growth. Έχουν νομίζω ένα καλό teamfight composition. Αν και αυτός ο Lee Sin στο late game δεν είναι τόσο καλός. Θα τον δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ο Lee Sin, ο οποίος βρίσκεται λίγο μπροστά από τον αντιπαλό του βέβαια αυτή τη στιγμή. Τα jungle μοιράζονται φάρμα από ό,τι όλα δείχνουν. Το ίδιο και τα mid lane είναι ισομοιρασμένες λοιπόν διαφορές σε όλα τα σημεία του χάρτη. Κάπου είναι λίγο πιο μπροστά η Fnatic, κάποιου λίγο πιο πίσω, με πολύ πολύ μικρές διαφορές στα minion. Αυτό που μετράει είναι ότι βλέπουμε την πίεση της SKT. Δεν μιλάμε πια για νούμερα, αλλά το τι βλέπουμε στο χάρτη. Και αυτό είναι συνεχή πίεση, όπως εδώ που ο Cyanide και πάλι προσπαθεί να ξεφύγει. Το τραβάνε πίσω με το Flay. Κάνει και το flash για να φύγει μακριά. Έρχεται και ο Soaz, καθώς από ό,τι όλα έδειχναν ο Καζίξ δεν θα σταματούσε πουθενά. Πολύ καλή κίνηση. Βρισκόμαστε στο 1 λεπτό και κοιτάξτε πόσο aggressive και πόσο καλό word control έχουν αυτή τη στιγμή SK Telecom. Και κοιτάξτε πόσο βαθιά μπήκανε και βρήκαν το Cyanide εκεί πέρα.
Μπορεί να μην καταφέρω να πάρω κάποια κιλά, αλλά σίγουρα στερήσαν αυτό το flash από τον Σάινα, το οποίο είναι σίγουρα πολύ, πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, οι Fnatic πιέζουν στο top. Είναι το σημείο στο οποίο έχουν επιλέξει να ρίξουν το περισσότερο aggression με δύο μέλη. Το bot ουσιαστικά λέει ότι έχει βρεθεί και πιέζει πάνω για να πάρει αυτό το tier 2 tower, το οποίο βέβαια προστατεύει μια Σιβάνα. Ενώ το δικό του tier 2 tower δεν το προστατεύει κανείς αυτή τη στιγμή και σιγά σιγά πέφτει από τρία μέλη τη SKT που βρίσκονται εκεί και το πολιορκούν. Δύσκολα τα πράγματα για τη Fnatic. Θα χάσει λοιπόν ένα ακόμα global objective. Και μπαίνουν μέσα τώρα οι Fnatic πάνω στον impact. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά και ο Impact επίσης και αυτός δεν μπορεί να κάνει πολλά. Βουτάει. Μπαίνει τώρα μέσα. Βουτάει μέσα λοιπόν πιο πολύ για να διώξει την ομάδα της Fnatic από τον πύργο. Είναι κοντά στο 50% το HP. Δεν θέλουν να χάσουν έτσι απλά ένα Tower Faker. Εδώ βουτάει μέσα πάνω στον XP και για να τον διώξει μακριά του γυρνά. Αυτός αρκετό DPS. Θα χιλάρει όμως και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ο Faker. Να δούμε μήπως θα έχει τώρα με τον Soaz που καταφθάνει. Ναι, αλλά δεν νομίζω να είναι αρκετά γρήγορα. Ο Σάς ψάχνει να κάνει κάτι. Είναι level 6, ναι. Έχει τον Dragon's Rage και θέλει να κάνει Word. Θα πάει πίσω, θα τον σπρώξει πάνω στον Faker στον αέρα με τη μία. Καλή κινήσει, flash από τον Faker με στο Tower. Συνεχίζουν να κυνηγάνε τον Faker, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν θα μείνει ζωντανό. Έχουμε fight πάνω τώρα. Ενώ στο top lane τώρα έχουμε το Reckless να είναι πολύ πολύ χαμηλά μαζί με το Yellow Star Bench και κάνει πολύ damage πάνω του και σκοτώνει τελικά το Reckless. Double kill. Απίστευτη κίνηση λοιπόν για την SKT που αποσιωπεί ένα kill στο mid. Για να δούμε όμω αν θα κρατήσει κι άλλο Faker κάτω τον πύργο του. Θα πέσει από τον Cyanide αμέσω. Και εκείνος από το Tower, κάτι καταφέρουν εδώ οι Fnatic. Αλλά σίγουρα η SK Telecom είναι αυτοί που πήραν το προβάδισμα από όλο αυτό το action. Καταφέρουν και σκοτώσαν τρία members. Λοιπόν, πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Στο action replay, βλέπουμε λοιπόν τι συμβαίνει στο top αυτή τη στιγμή που φλασάρει μακριά ο Γέλος. Θα προσπαθώντα να του κλειδώσει με τη δικιά του ulti. Αλλά το movement speed που δίνει η Σιβήρ σε όλη την ομάδα με το on the hand πραγματικά φέρνει στο κυνήγι την ομάδα τη SKT, πιάνοντα την Fnatic και διαλύοντα τα members που βρίσκουν μπροστά του με δύο kills τα οποία πέρασαν στο Kha'Zix. Εξαιρετική επίδειξη δύναμη από του SKT. Ισχύει, κοιτάξτε πόσο πολύ aggressive είναι. 12 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Πραγματικά έχουν δυσκολέψει πολύ του Fnatic και δεν ξέρουν τι μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν και αυτοί με κάποιο τρόπο να πιέσουν την Deep Alliance, αλλά φυσικά η SK Telecom είναι ένα βήμα μπροστά. Ενώ πριν, άμα είχε καταφέρει, κάνει ένα πολύ όμορφο κόμπο ο Soaz μαζί με τον XP και αν είχαν καταφέρει και ο XP είχε πετύχει αυτή την Q, θα είχαν καταφέρει νομίζω να το σκοτώσουν πάντως πολύ πιο γρήγορα. Αρκετά εντυπωσιακό το kick και με τη μία στον αέρα από το Wild Growth. Παρ' όλα αυτά, όσο εντυπωσιακό και αν ήταν, δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικό. Καθώς kill κατάφεραν να πάρουν αρκετά αργότερα. Για να δούμε τον Soaz τώρα, ο οποίος θα πέσει πάνω στον Thresh. Θέλει να τον κρατήσει εκεί σίγουρα, καθώς υπάρχουν αρκετά μέλη από την SKT. Με τη μία τον διώχνει μακριά ο Soaz. Από κάτω όμως. Φοβήθηκε πάρα πολύ εκεί πέρα ο Soaz. Πραγματικά έχουμε δει δύο flash να πηγαίνουν έτσι. Και από τον Soaz και τα δύο. Και νομίζω ότι πραγματικά το έχουν σαν 100% δεδομένο ότι ο Pumandu θα πετύχει το hook. Δεν σκέφτεται καν το ενδεχόμενο ότι θα το τζάρουν, γι' αυτό κατευθείαν χρησιμοποιούν το flash. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να σκέφτονται έτσι όταν έχουν απέναντί τους μια SKT που είναι σε φωτιά, πραγματικά είναι on fire. Παίζουν πολύ πολύ aggressive από πολύ νωρίς και βλέπουμε πώς λειτουργεί αυτό με την πίεση μόνιμα στο territory της Fnatic και τη Fnatic να προσπαθεί να παίρνει αποφάσεις κάτω από πίεση. Δεν είναι ότι καλύτερο αυτό για την ευρωπαϊκή ομάδα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τα καταφέρουν απέναντι στον εκπρόσωπο του κορεάτικου league, του OGN, αυτό που κατά καιρούς και εμείς το λέμε έτσι και λίγο για πλάκα ότι κορεάτικα δάχτυλα θα έχει αυτός, όμως το βλέπουμε εδώ πόσο διαφορά όντως έχει ακόμα και για τους ίδιους τους επαγγελματίες παίχτες το να αντιμετωπίζουν μια τέτοια ομάδα. Είδαμε πόσο πιο γρήγορα και πόσο χωρίς σκέψη ας πούμε και χωρίς ρίσκο καθόλου χρησιμοποιούν τα flash. Το είδαμε και στο Soaz κάτω, το είδαμε και πριν από λίγο. Δεν το σκέφτονται καθόλου, πραγματικά ξέρουν ότι αυτά τα δάχτυλα δεν αστοχούν. Και γρήγορα calls τώρα βλέπουμε από τους SK Telecom. Άλλη μια φορά κάνουν secure το δράκο. Τρέχουν πίσω τώρα οι Fnatic. Ίσως προλάβουν να μπουν. Παρανόια λοιπόν. Βουτάει μέσα και θέλει να πιάσουν τον Faker εκεί με το Fear το οποίο έχει περάσει πάνω του. Αλλά νομίζω θα καταφέρει τελικά να γλιτώσει. Έχει και το heal. Έχει και πάρα πολλά μικρά blinks σε μορφή γάτας εκεί. Και τώρα το fight θα γίνει στην κάτω μεριά. The box λοιπόν ανοίγουν πάνω στο Cyanide. Piglet προσπαθεί να περάσει πολύ damage. Ο Faker με τα spears. Κοιτάξτε πόσο damage κάνει. Η Reckless καταφέρνει και σκοτώνει λοιπόν τελικά τον Benzki. Piglet και αυτός πολύ χαμηλά. Παίρνει το kill πάνω στο Soaz. Πεθαίνουν πραγματικά σχεδόν ταυτόχρονα και από τις δύο ομάδες. Ένα-δύο μέχρι στιγμής στα kill υπέρ της Fnatic. Να σοφαρίσει τώρα Faker. Double kill με αυτό το spear. Και βγάζει και πάλι μπροστά σε αυτό το trade την SKT. Ως διαμαγείας ο Faker. Τρομερός ο Faker πραγματικά. Είδατε πόσο από τη μία πλευρά είναι ο κυνηγημένος και ξαφνικά γίνεται αυτός που τους κυνηγάει. Ακριβώς. Πραγματικό Predator.
Και για να δούμε ένα replay στο top. Το οποίο το χάσαμε. Με τον Σόας να μάχεται με τον Impact πραγματικά για τη ζωή του. Έχει ένα οργισμένο δράκο να τον κυνηγάει. Να δούμε τελικά ποιο σκότωσε ποιον. Ο Impact χρησιμοποιεί ωραία το flash, αλλά ο Σόας ακόμα πιο ωραία το safeguard. Και πανέμορφη κίνηση με το flash για να ξεφύγει. Θα το σημειώσω αυτό, μου άρεσε. Ισχύει. Πολύ πολύ καλή κίνηση από τον Σόας. Ο οποίος τώρα πάει. Έχει ολοκληρωθεί. Το τι λογικά θα πηγαίνει για αυτό το Hydra και τώρα έχει αυτό το πρόβλημα. Είναι ο Μπέντζο στο πλέον μαζί με τον Impact. Έτσι όπως ξέφυγε πριν, θα δυσκολευτεί να ξεφύγει τώρα. Πολύ ωραίο το kick. Κάνει αρκετό crowd control και φεύγει με το safeguard. Τώρα θα πίσω εκεί όμως που έχει έρθει ο Θρέσκε και φέρνει κοντά του για μία ακόμα φορά έναν αντίπαλο πάνω στον Σόας, ο οποίος δεν θα το αντέξει δυστυχώς και θα πέσει με τη σειρά του. Τρομερό λοιπόν, πραγματικά. Αποδέκτη σε αυτό το kill και 9 συνολικά τα kill για την ομάδα τη SKT. Οι SKT Telecom έχουν πάντα μία απάντηση, παρόλο που ο Σόας προσπαθεί και κάνει ένα καλό kick πάνω στον Benji και στον Impact. Υπάρχει εκεί πέρα ένα σπουμαντού, υπάρχει φυσικά το Dark Passage και μπορεί και φέρνει κοντά του αμέσως τον Benji, δίνοντας του άλλο ένα kill λοιπόν. Είδαμε πόσο τρομερή είναι η χρήση της λατέρνας σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού, πόσο δημιουργεί προϋποθέσεις για kills και πώς βέβαια οι SKT τα εξαργυρώνουν αυτά. Και τώρα προσπαθούν να κλείσουν τη Fnatic με συνεχής PR. Βλέπουμε από τον Faker. Θέλουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για ακόμα περισσότερο aggression. Μια ομάδα που δεν σταματάει πραγματικά να πιέζει, δεν σταματάει να παίρνει kills. Να δούμε εάν θα καταφέρουν οι Fnatic να τους σταματήσουν ή όχι ουσιαστικά. Δύσκολο τώρα. Ο Solar Flare πάνω στον Faker. Οριακά. Και το Dark Passage πραγματικά παίζουν με τα κλάσματα δευτερολέπτου οι Κορεάτες τώρα. Με εξαιρετική χρήση του Thresh βλέπουμε πόσο παντοδύναμο support είναι, πόσο utility προσφέρει αυτό που λέμε καθ' όλη τη διάρκεια του LCS. Το βλέπουμε ακόμα καλύτερα να συμβαίνει εδώ στο Παρίσι. All Star Paris λοιπόν και ένα All Star Thresh στο roster τη SKT. Ισχύει που μαντού σταθερή αξία. Πιάνουν τώρα και τον Μπέκε. The Box Wild Growth λοιπόν ίσω είναι αρκετό για να τον σώσουν. Έχουν πρόβλημα. Θα πεθάνει αμέσως μετά τη χρήση του Paranoia λοιπόν ο Cyanide που δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Η ίδια μοίρα μάλλον και για τον Yellow Star ο οποίος θα γλιτώσει τελικά τον Τζάρι και πολύ ωραία το spear του Faker. Παρόλα αυτά, απολογισμός ένα πύργος για την ομάδα της SKT αλλά και ένα kill. Άμα δεν είχε πιαστεί εκεί πέρα ο XP και ίσως θα ήταν πολύ καλό το teamfight για τους Fnatic γιατί θα είχε μπει ο Cyanide με αυτό το Paranoia, θα είχε χρησιμοποιηθεί το Wild Growth πάνω του και ίσως ήταν ένα καλύτερο teamfight λοιπόν για τους Fnatic. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε αυτό. Οι SK Telecom πήραν άλλο ένα kill, άλλο ένα turret. Μεγαλώνουν λοιπόν διαφορά στα 5K gold και το action δεν έχει σταματήσει τα τελευταία 15 λεπτά. Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν τους έχουν αφήσει να πάρουν ανάσα. Οι Fnatic οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα αριθμό, αλλά είναι τόσο γρήγορος ο αριθμός του παιχνιδιού για την SKT που σίγουρα δεν προλαβαίνουν να ακολουθήσουν. Οι Fnatic πρέπει λοιπόν να σκεφτούν κάτι καλό, να κάνουν κάτι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έχουν ούτε μία φορά εκείνη δημιουργήσει προϋποθέσεις για κάτι. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν τώρα σε μια ζιβάνα που σίγουρα δεν θα δυσκολευτεί να ξεφύγει. Αν εξαιρέσουμε την κίνηση του Cyanide στα πρώτα κιόλας λεπτά που μπήκε πολύ επιθετικά μέσα στο αντίπαλο jungle, δεν υπήρξε ούτε ένα δευτερόλεπτο που να λέμε ότι οι Fnatic ελέγχουν το ρυθμό αυτού του παιχνιδιού. Έναν ρυθμό το οποίο έχουν επιβάλει οι Κορεάτες αντίπαλοι τους και να δούμε αν θα καταφέρουν να αντέξουν στην πίεση ή θα διαλυθούν από στιγμή σε στιγμή. Ισχύει αυτό, άλλωστε φαίνεται και στα items τα οποία έχουν επιλέξει όλοι οι παίχτες και έχουν βγάλει μέχρι στιγμής οι Fnatic. Για παράδειγμα, στο mid lane βλέπουμε τον Μπέκε με ένα Thin's Holy Grail, ολοκληρωμένες οι Sorcerer's Boots, 2 Endurance Ring, ενάντια στο Faker ο οποίος έχει ολοκληρώσει τα ίδια items και φυσικά και ένα Rabadon's Death Cup. Αυτό σημαίνει ότι είναι 3.000 gold μπροστά περίπου αυτή τη στιγμή. Και πάλι η κίνηση στο top lane. Βλέπουμε ένα πολύ κινητικό ειντικάρι τον Pidget με την Sivir να λιώνουν το Reckless μαζί με τον Benji. Εύκολο kill θα λέγαμε. Βλέπουμε πως το ειντικάρι της ομάδας SKT ή αλλιώς αν θέλετε ο Marksman των SKT είναι πάρα πολύ κινητικός μέσα στο χάρτη. Κυνηγάει ακόμα και τα ganks. Ναι. Βοηθάει πολύ την ομάδα του με το movement speed χρησιμοποιώντας ιδανικά το on the hand πραγματικά για να κυνηγήσουν. Είναι τρομακτικός ο ρυθμός που έχουν επιβάλει οι SKT. Και βλέπουμε τώρα λάθη που δεν τα βλέπουμε συνήθως οι Fnatic. Όπως πιάνονται οι Fnatic, τώρα πιάστηκε έτσι ο Reckless. Δεν το βλέπουμε αυτό σχεδόν ποτέ. Και βλέπουμε πως δεν υπάρχει ουσιαστικό damage πάνω στον Faker από τον Faker, καθώς το heal είναι αρκετό για να γεμίσει το HP που, από τον damage που δέχεται από ένα μόλις rotation του Faker. Το γεμίζει λοιπόν πίσω, είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο Faker είναι πολύ πολύ δυνατός. Και ένα spear το οποίο πραγματικά γονατίζει τον Faker. Ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι SKT και τον εξαφανίζουν. Το Solar Flare του Yellowstar μέχρι να κάνει land πραγματικά έχει εξαφανιστεί ο συμπαίκτης του, δεν βοήθησε καθόλου. Και έτσι λοιπόν tier 2 tower κάτω για την Fnatic οι οποίοι έχουν κλειστεί από πολύ νωρίς μέσα στο inhibitor tower το οποίο αυτό, από ό,τι φαίνεται θα σπάσει αρπάζει με το Yellowstar. Πάει και ο Yellowstar χωρίς καλά καλά να χρησιμοποιήσει το shield του.
Βουτάει λίγο πιο μέσα ο Μπέτσι. Δεν σταματάνε οι SK Telecom, έτσι. Μπουλντόζες πραγματικές έχουν σαρώσει τους Fnatic. Να το λοιπόν και το πρώτο inhibitor στο παιχνίδι, το οποίο σιγά σιγά θα διαλυθεί. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το πόλ το οποίο είχα ανοίξει έτσι. Τους επίστεψαν στην ομάδα Fnatic. Πώς το δίνω, δεν ξέρω. Να δούμε αποτελέσματα. Στο top lane τώρα βλέπουμε τον Soaz να κυνηγέται από τον Impact. Υπάρχει και ο Faker, έχει πρόβλημα, δεν μπορώ να φανταστώ ένα τρόπο να ξεφύγει. Κοιτάξτε πόσο damage έχει κάνει αυτό το spear, πόσο χαμηλά τον έχει αφήσει ο Soaz και πόσο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει ο Soaz έξυπνα με το safeguard, αλλά όχι αρκετά. Από ό,τι βλέπω εδώ, 62,5% πίστη για την Fnatic, 37,5% για την SKT XP και για άλλη μια φορά έχει πιαστεί, είναι και για όλο τώρα να το βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί η Piglet με αυτό το red buff να του κάνει αυτό το slow. Πανέμορφα περνάει και τον καθαρίζει και το παρανόει για μια ακόμα φορά από τον Cyanide, είναι περισσότεροι αριθμητικά οι Fnatic, ίσως καταφέρουν να κάνουν κάτι και όχι ο Faker έχει πλησιάσει για να κάνει το 4v3 και τελικά τι, θα πέσει πρώτος ο Piglet, πέφτει λοιπόν. Το damage του Faker πραγματικά είναι απίστευτο, ακόμα και αν δεν είναι max range, ακόμα και αν δεν είναι τόσο μακριά. Το damage του Spear είναι τόσο μεγάλο, το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Κοιτάξτε, ο Cyanide, κοιτάξτε την κάμερα, έχει παραδώσει τα χέρια ψηλά στην κυριολεξία. Ούτε έτσι πάντως δεν κατάφεραν οι Fnatic να κερδίσουν το fight. Ήταν 3v3 αρχικά, αλλά με πολύ λίγα hit point. Ο Faker ήρθε λίγα δευτερόλεπτα πιο μετά, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν αρκετό για να κερδίσουν το fight, να το δούμε άλλη μια φορά. Πάμε να δούμε λοιπόν το replay. Εκεί πέρα που πιάστηκε ο XPEG και χρησιμοποίησε αμέσως το Wild Growth. Πολύ τα μας πάνω του, ούτε ο Benki δεν είχε καθόλου ζωή, ούτε μάνα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ένα leap λοιπόν ήταν αρκετό για να σκοτώσει τον Πέκε. Πολύ ωραία, περνάει με το invisibility, δεν το περιμένει ο Πέκε και ξαφνικά εμφανίζεται πάνω του ένας Benji. Εδώ έρχεται κιόλα το παρανόια του Cyanide. Λίγη παράνοια, λίγο σκοτάδι. Το οποίο κάπως γυρνάει τα πράγματα για την Fnatic κι όμως ο Faker έρχεται ακριβώς την στιγμή που χρειάζεται και κοίτα να δεις τον damage το οποίο βγάζει, πάρα πολύ DPS. Για να δούμε τώρα, το action όμως δεν σταματάει φυσικά, ο Benji έχει μπει λοιπόν πάνω στο Cyanide, έχει και αυτό το slow πάνω στο Soaz, κάνει πολύ damage ακόμα και ο Benji και τώρα ο Impact πηδάει μέσα πάνω στον Soaz. Βουτάνε τον Soaz, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι στο παιχνίδι, εκτός από το να τρέχει μέχρι στιγμής και δεν είναι ούτε αυτό αρκετό, καθώς ο Piglet τον διαλύει. Πραγματικά η μόνη λέξη που μπορούσαμε να πούμε είναι διαλύει. Με ένα last whisper, blood thirster και sieve. Το damage φυσικά θα είναι τεράστιο. Ενάντια σε ένα Soaz ο οποίος δεν έχει ούτε μισό αμυντικό item αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι όλα δείχνουν, άλλο ένα ρήγμα και ίσως είναι και το τελευταίο που θα χρειαστούν οι SKT. Ένα ακόμα inhibitor κάτω. Και οι Fnatic κοιτάνε το παιχνίδι να φεύγει σιγά σιγά. Και κοιτάνε και τα All Stars να φεύγουν σιγά σιγά. Ισχύει. Αναμενόμενο μετά από αυτό το game το οποίο έχουν κάνει οι SKT, πολύ δυναμική από την αρχή. Να λοιπόν που πληρώνει. Και νομίζω ότι θα τους παρακολουθήσουμε αύριο στο μικρό τελικό, αν δεν κάνω λάθος. Cloud9 εναντίον Fnatic. Προς το παρόν οι SKT Telecom νομίζω ότι σιγά σιγά θα τελειώσουν αυτό το παιχνίδι. Με συνοπτικές διαδικασίες, ένας Baron ο οποίος δεν αλλάζει κάτι στη ροή του παιχνιδιού, απλά θα γίνουν ακόμα πιο δυνατοί οι SKT. Έχουν ξεφύγει πάνω από τα 10k gold πλέον. Είναι τρομακτική η διαφορά που έχουν. Τα items θα τα δούμε σε λίγο τώρα, βλέπουμε το gold το οποίο έχουν φαρμάρει. Αλλά και από εδώ καταλαβαίνουμε την τεράστια διαφορά που έχουν οι δύο ομάδες. Βλέπουμε και τα inventory τώρα. Φυσικά. Blade of the Ruined King πάνω στη Sivana. Φυσικά και ένα Randwin's Omen. Movma Multius, Lizard, Brutalizer, Giant Belt και Ninja Dumbies έχει βγάλει ο Benji. Ενώ βλέπουμε τη τεράστια διαφορά που έχει τον αντιπαλό, ένα Blade of the Ruined King και το Landers φυσικά κλεισμένο. Ούτε δύο βαριά αντικείμενα για τον Noctur. Το ίδιο συμβαίνει σε γενικές γραμμές παντού, καθώς και στο mid έχουμε το 7-1 του Faker, το οποίο μαζί με τα 190 minions έχει μεταφραστεί σε Rabadon's Death Cup. Athens, Void, Penetration Bottas. Τα πάντα, και το φαίνεται από τον damage το οποίο βγάζει. Είδαμε, μπήκε σε Cougar Form πριν και με ένα rotation, άφησε δύο άτομα της Fnatic κάτω από 50%. Ο μόνος που ίσως θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με το αντίπαλο Ιντικάρι είναι ο Reckless, ο οποίος έχει και αυτό στο Blade of the Ruined King, Phantom Dancer και σχεδόν αυτό το Last Whisper, ενάντια στον Piglet, ο οποίος έχει τον Bloodthirster, Last Whisper, Fades και Static Sieve. Για να δούμε αν θα καταφέρει ο να κερδίσει, να γλιτώσει μάλλον εδώ πέρα. Αναγκάζεται να κάνει γρήγορα το kick για να διώξει μακριά τον αντίπαλό του. Εντάξει. Και γλιτώνει. Λοιπόν, γλιτώνει όμως το Inhibitor, δεν γλιτώνει. Ισχύει, το Inhibitor δεν γλιτώνει. Top Inhibitor και Mid Inhibitor λοιπόν down για την ομάδα των Fnatic. Και ίσως δούμε ένα τελευταίο teamfight τώρα.
όταν έρθει ο Faker, προς τον παρόν το bot lane turret θα είναι αυτό που έχει το βασικό πρόβλημα. Πάντως, δεν θα και μπαίνουν πάνω λοιπόν πάνω στον Faker. Πολύ πολύ damage. Cyanide πετυχαίνει και το Fear, αλλά φυσικά απαντάνε αμέσως οι SK Telecom. Και σίγουρα δεν ήταν αρκετό, αφού βλέπουμε τώρα τους Fnatic να λιώνουν, να εξαφανίζεται με τη μία ο Reckless. Για να δούμε αν θα συμβεί το ίδιο και στο Cyanide, ο οποίος καίει και το Flash, αλλά σίγουρα δεν ήταν αρκετό. Ενώ από την άλλη μεριά οι Fnatic κάνουν πολλή ώρα για να σκοτώσουν μόνο τον Thresh. Τρία άτομα πάνω στον Thresh. Ο Soas χάνει όλο του το HP από ένα Spear, αλλά ακολουθάει ο Faker και είναι έτοιμος να κάνει το kill πάνω στον Lee Sin αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι δεν θα σταματήσουν οι SKT. Θέλουν να πάρουν όλα τα kill από τους παίχτες Fnatic και να μπορούν πολύ απλά να γυρίσουν για να τελειώσουν το παιχνίδι. Κάτι φυσικά, το οποίο φυσικά. Impact και Piglet το έχουν κάνει. Δεύτερο παιχνίδι λοιπόν και τελευταίο της ημέρας, SK Telecom περνάνε στον τελικό των All-Star. OMG εναντίον SKT αύριο λοιπόν για τα All-Star Paris.